Δεν πήγα διακοπές. Διάβαζα όλο το καλοκαίρι, διάβαζα το Πάσχα, διάβαζα το Χριστούγεννα. Μόνο διάβαζα. Διάβαζα 13 ώρες τη μέρα. Αρίστευσες στις Πανελλήνιες. Είχα περάσει ένατος στην Αθήνα. Είσαι, ή τουλάχιστον μοιάζεις, με το Μίτσο το έχει τυχισμένο μαζί. Και με λένε και Μίτσο, δεν το στείλω. Περισσότερα λεφτά που έχει πάρει από χορηγία. Όχι, γιατί το πει αυτό. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο Τσάι με Λεμόνι. Σήμερα έχουμε μαζί μας τον James Αλικάκο. LeBron James, πάρα λίγο. Θα ήθελα. Μου αρέσουν πάρα πολύ τα short movies. Επαγγελματικά, ας πούμε, έχω καταφέρει να το κάνω δουλειά τους τελευταίους 6 μήνες αυτό. Αρίστευσες στις Πανελλήνιες. Ήμουν από τους χειρότερους μαθητές. Δηλαδή, τύπου 8-9 άλλοι, ξέρεις. Δεν είναι ότι ήμουν ο χειρότερος, αλλά δεν διάβαζα ποτέ καθόλου. Μου τη βαράει, ας πούμε, τρίτη ηλικίου. Διάβαζα 13 ώρες τη μέρα. Όσοι το ξέρουν, γιατί τώρα πολλοί θα πούνε είναι ψέμα αυτό. Όσοι με ξέρουν, είναι από το σχολείο μου, ας πούμε, ξέρουν ότι actually ισχύει. Δηλαδή, διάβαζα στο σχολείο, διάβαζα στο φροντιστήριο, διάβαζα στο σπίτι. Έτρωγα μέσα στο δωμάτιο γιατί διάβαζα. Δεν πήγα διακοπές. Διάβαζα όλο το καλοκαίρι, διάβαζα το Πάσχα, διάβαζα τα Χριστούγεννα. Μόνο διάβαζα. 18-952 έγραψα. Πανελλήνιες. Είχα περάσει ένατος στην Αθήνα, μηχανολόγος μηχανικός. Είσαι. Ναι. Ή τουλάχιστον μοιάζεις. Ναι. Με το Μίτσο από το Ευτυχισμένο μαζί. Και με λένε και Μίτσο, αυτό είναι το αστείο. Μου το λένε συνέχεια και θα σας πω και μια αστεία ιστορία. Με είχαν σταματήσει στο δρόμο. Τέλος πάντων, σταματάει μια κοπέλα, μου λέει α, είσαι ο Μίτσο από το Ευτυχισμένο μαζί. Και εκείνη την ώρα ξέρει αυτό το. Ναι, τέλος πάντων, τελειώσουμε. Και κάθομαι και έβγαζε φωτογραφίες μαζί μας. Δηλαδή μου είχε τύχει μερικές φορές. Και ξέρω, εγώ δεν του είπα ποτέ ότι δεν είμαι ο Μίτσο από το Ευτυχισμένο. Εγώ είμαι αυτό, ναι. Πρέπει να κάνουμε το Μίτσο. Πρέπει να κάνει side by side, ναι, ναι. Πρέπει να βρω το Μίτσο. Έχω ακούσει ότι είναι κάπου στην Κρήτη. Αν ξέρει κάποιος, να μας γράψει που είναι ο Μίτσος. Και λες και είναι κάποιος ο μοναχός κάπου, έχει φύγει από την πόλη. Ναι, ξέρω εγώ. Έχει χαθεί. Ένα quiz εδώ για τους θεατές. Θέλω να κάνετε παύση στο βίντεο και να γράψετε πόσο χρονών πιστεύετε ότι είναι. Κοιτάξτε τον. Βαθιά, μέσα στην ψυχή του. Είμαι 23 χρονών. Ήρθε η ώρα να παίξουμε το παιχνίδι, το Talk the Drink. Έχω μπροστά μου 10 πολύ προσωπικές ερωτήσεις. Σκοπός να απαντήσεις όσες περισσότερες γίνεται. Αν δεν απαντήσεις μια ερώτηση, πρέπει να πιεις λίγο από το τσάι που έχουμε εδώ κάτω. Με πώς έχεις πάει. Έλληνα. Η Ελληνίδα celebrity που αντιπαθείς. Τα πιο. Περισσότερα λεφτά που έχεις πάρει από χορηγία. All time χειρότερη εμφάνιση στο Talk the Drink. Βραζιλία, Γερμανία στα ημιτελικά Μουντιάλ που ήρθε 7-1. Έχει μπει σαν Βραζιλία τώρα. Πάω 3-0. Ελληνίδα celebrity που θα κάνει κάτι μαζί τη. Η Αθηνά Οικονομάκου. Τελευταίο άτομο που έψαξε Instagram. Ο Αντώνης Πάνου. Είναι ένα πολύ καλό μου φίλο. Ο πιο διάσημο που είσαι σε επαφέ σου. Η Γεωργία Ικαλτσή. Είναι η πρωταγωνίστρια του στα 4 στο Antenna Plus. Τι ψήφισε σε εκλογέ. Δεν ψήφισα. Στη μία δούλευα. Έχει κάνει κάτι παράνομο ποτέ και αν ναι, τι. Να υπερβόρειο ταχύτητα, α πούμε. Έχω κάνει κάτι τέτοιο. Δεν έχω κάνει κάτι παράνομο, αλήθεια. Είμαι λίγο χέστη. Πόσα λεφτά είσαι στο λογαριασμό αυτή τη στιγμή. Πρέπει να έχω 30 ευρώ. Μία τροπιαστική ιστορία, μια φορά που την τράπηκε. Ήμουν δευτέρα δημοτικού. Πήγαινα σχολείο τότε στην Κόρινθο, σε ένα χωριό τη Κορίνθου, στα Αθήκια. Γενικά εγώ μετακόμισα και πέρασε δευτέρα δημοτικού. Και υπήρχε πάρα πολύ ένα κλίμα ότι δεν συμπαθούσαν τα παιδιά που έχουν έρθει από Αθήνα. Δεν τα συμπαθούσαν καθόλου. Δηλαδή μου λέγανε υπήρχε πάρα πολύ bullying βρίσιμο και τέτοιο για τα παιδιά που είχαν έρθει από Αθήνα. Χωρίς εγώ να πάω με τουπέι, να. Ήμουν απλά ένα φυσιολογικό παιδάκι, ρε παιδί μου. Για να καταλάβει η καθηγήτρια που είχαμε τότε, είχε πάρει όλα τα παιδάκια ένα δώρο τα Χριστούγεννα, ένα βιβλιαράκι στα κορίτσια με. Ροζ, ας πούμε, κορδελάκι, στα αγόρια με μπλε κορδελάκι, σε μένα δεν έδωσε. Είχε δώσει όλους, σε μένα δεν έδωσε. Και η πιο τροπικιαστική ιστορία είναι ότι τη είχα ζητήσει να πάω τουαλέτα. Δεν με άφηνε να πάω τουαλέτα, ενώ τη είχα πει ότι έχω ανάγκη να πάω τουαλέτα και χαίστηκα πάνω μου. Εύχομαι να το δεις. Έχεις μια ευκαιρία να πάρεις ένα bonus πόντο αν κάνεις τηλεφωνική φάξα live σε κάποιον. Έλα, αδερφέ. Έλα, σε παίρνω από χθες, άκου τι έχω κάνει. Πήγα χθες γλυφάδα, ωραία, και στο γυρισμό τράκαρο το αμάξι. Ναι, απλά το αμάξι είναι μισό-μισό, δεν είναι δικό μου. Είναι μισό δικό μου και μισό της μαμάς. Εγώ θέλω να μου βρεις ένα αμάξι, να μου βρεις ένα ίδιο ακριβώς αμάξι, για να το πάω αυτό σπίτι και να, μέχρι να το πάω το άλλο συνεργείο, για να μην καταλάβει ότι το τράκαρα. Άλλη πινακίδα. Άμα ξεβιδώσω την πινακίδα. Δεν γίνεται, απαγορεύεται, θα μας βάλουν μέσα όλοι. Τι τρακάρισμα έχει γίνει. Λίγο. Όλο τον προφυλακτήρα. Χαλάρωσε και θα το φτιάξουμε. Τράκαρε με άλλον, μόνο του, τι έχει. Τράκαρα, μόνο μου. Το έχω πάθει και εγώ και πέσανε πάνω μόνο του όμω εμένα. Και εμένα, ξαφνικά βρέθηκε αυτή η κολόνα. Δεν. Θέλω να κάνετε subscribe στο Χριστ. Κάντε subscribe για να φτάσουμε 200.000. Για να φέρει το Mr. Beast. Fuck, Mary Kill. Όχι, γιατί το είπε αυτό. Τζόζεφιν. Κατερίνα Στικούδη. Ουφ, ναι. Και Βερδίκη Βαλαβάνη. Ωραία. Χωρίς δισταγμό kill τη Στικούδη. Δεν ξέρω τόσο καλά την Ευρυδίκη. Μόνο από το Survivor την έχω δει λίγο. Παρ' όλα αυτά μου βγάζει κάτι πολύ γλυκό. Οπότε θα πω Μέρη την Ευρυδίκη και fact την Ζόζεφιν. Έχει ένα Toyota Yaris του 2003 γκρι που είναι το ίδιο αμάξι που έχω κι εγώ. Έχουμε ακριβώς το ίδιο αμάξι. Έχουμε το ίδιο αμάξι. Άμα αυτό το βίντεο πάρει 8.000 likes. Με τα δύο Toyota Yaris θα κάνουμε κόντρα στα 8.000 likes. Πάστε το! Θέλω να πει λίγο στον κόσμο γιατί είναι το καλύτερο αμάξι στον κόσμο. Γιατί. Είναι το καλύτερο αμάξι στον κόσμο γιατί πραγματικά. Έμαθα πάνω του, το έχω κάνει κουδουνίστρα, αυτό το αμάξι δηλαδή
Το έχω πάει παντού, το έχω διαλύσει, ξανά συνεργείο, ξανά τα πάντα και παρόλα αυτά αντέχει. Πηγαίνετε εκεί που τα έχετε συνεταιρικά με το συνεργείο, τα έχετε εσείς. Δεν είναι. Τα έχετε μέρα παραμία, εσείς τα έχετε μία το συνεργείο. Τι κοιτάς σε μια κοπέλα. Ξέρεις, κοιτάω σε μια κοπέλα. Δεν ξέρω, εσύ είμαι λίγο περίεργος αυτό. Κοιτάω αντιθέσεις. Και εμένα, ας πούμε, μ' αρέσει σε εισαγωγικά μια σεμινότητα, αλλά μ' αρέσει και ένα σεξινες. Θα σου πω κάποια πρόσωπα ή λέξεις οτιδήποτε. Θα μου πεις την πρώτη λέξη που σου έρχεται στο μυαλό κατευθείαν. Τέλεια. Ασυνείδητα. Light. Λεφτά. Ό,τι καλύτερο, γιατί δεν έχουμε κάνει σε άλλα επεισόδια. Μητσοτάκης. Ψέμα. Θέλω να μου πεις το χειρότερο ραντεβού που έχει βγει ποτέ ζωή σου. Ω, γάμα, ξεκινήσω τώρα. Φτιάξε καινούργια εκπομπή. Για μένα, μάλλον. Ένα από τα χειρότερα ήταν όταν ήμουνα στο τέλος του ραντεβού. Είχε γίνει, ας πούμε, ήμουνα με την κοπέλα, μιλάγαμε και ας πούμε ρεύεται. Και ξέρεις, εγώ κοιτάω. Πάει κάπως να μου το φέρει όμορφα και να μου πει: εντάξει, όταν είσαι σε σχέση με κάποιον. Λέω: εντάξει, όμως ρε παιδί μου δεν τα έχουμε. Λέω: πρώτη φορά σε λέω. Αυτό ήταν άβολο, θα πω, όχι το χειρότερο. Το χειρότερο ήταν όταν είχα βγει με μια κοπέλα, ίσως. Την είχα ακολουθήσει ο πρώην της από πίσω. Και όταν έρχεται και μπαίνει στο αμάξι, και βλέπω κάποιο να μου πει το τζάμι από εδώ. Γυρνάω, το βλέπω και μου λέει: κατέβαζε λίγο. Και τον βλέπω και μου λέει: αυτή είναι η κοπέλα μου. Την κοιτάω, λέω: καλά, τη λέω: τα έχει αγόρι. Όχι, μου λέει: έχουμε χωρίσει. Λέω: έχετε χωρίσει, λέω. Λέει: ναι, αλλά είναι πρώην μου. Ωραία, λέω: εγώ τι να κάνω. Μου λέει: μην την ακουμπήσει. Λέω: αφού είναι στο αμάξι, λέω: μου λέει: θα την πα βόλτα, μου λέει: μετά θα την γυρίσει και θα την ακουμπήσει και θα την φιλήσει. Κοιτάω περίεργα, μου λέει: κοιτάζει και το κόλλο. Αν μπορούσες να ανταλλάξεις ζωές με ένα άτομο στον κόσμο, οποιονδήποτε αυτή τη στιγμή, με ποιον θα αντάλλαζες? Πω, αυτά είναι ωραία ερώτηση. Δεν ξέρω, από τη μία πλευρά του εαυτού μου θέλω να σου πω ο Brand Pitt, ας πούμε, για να δω πώς είναι, γιατί μου αρέσει και η υποκριτική, όχι απλά μόνο για το σταριλίκι. Και σκέψου ότι ο Brand Pitt θα ερχόταν έως James Halikakos με το Γιάρης. Απογοήτευση γι' αυτό. Θα είχε βίντεο στο TikTok. Πού θα είχε πέσει ο άνθρωπος, πού θα είχε υποπέσει. Δηλαδή σε χολιγουδιανές, σε. Ξέρω εγώ, παραγωγές με 300 άτομα παραγωγή και έρχεται μετά, στείνει το τρυποδάκι του και κάνει εκεί τα δικά του. Πιστεύεις στους εξωγήινους? Κοίτα, δεν τους έχω δει και από κοντά, αλλά δεν ξέρω, έχω δει ας πούμε κάποια ντοκιμαντέρ, κάποια τέτοια. Πιστεύω ότι ναι, μπορεί να υπάρχουν. Εκεί στην Παλίνη, το τι έχει δει το μάτι σου. Έχουμε δει τα γιο πάνω, με έναν πάνω και τέτοια. Δεν σκόπευα να το θίξω ποτέ σε τσάι με λεμόνι αυτό το ζήτημα. Αλλά ρε φίλε, οι σατανιστές Παλίνης. Ναι! Άμα δεν είστε από Αθήνα δεν μπορείτε να καταλάβετε και άμα δεν έχετε πάει στην Παλίνη δεν θα καταλάβετε. Αλλά από όλη την Ελλάδα, όπου και αν μένετε στην Ελλάδα, δεν βγάζει περισσότερο νόημα να είναι σατανιστές από ότι στην Παλίνη. Είναι το peak σατανιστές στην περιοχή. Δεν υπάρχει άλλη. Έχω πάει κιόλας στο μέρος. Εντάξει, δεν έχω μπει πολύ μέσα γιατί φοβόμουν. Γενικά η Παλίνη, Προσπεντέλη, Σπηλιά του Νταβέλη, όλα τα μέρη από εκεί νιώθω ότι έχουν ένα vibe, ας πούμε έτσι. Σκοτεινό, λίγο. Δεν ξέρω. Έχω κάποια άτομα μπροστά μου. Θέλω να πεις γνώμη για αυτά τα άτομα. Φρέντι. Καλό παιδί μου φάνηκε. Άντζι, που κάνετε και βίντεο. Τη λατρεύω και αυτό που θα πω για την Άντζι είναι ότι δεν είναι αυτό που φαίνεται. Εντάξει, το λέμε για όλους, αλλά η Άντζι όντως δεν είναι αυτό που φαίνεται. Είναι ένα κορίτσι, είναι συγγραφέας, είναι τατουάρτης, είναι σπουδαγμένη, έχει κάνει υποκριτική. Έχει υπόβαθρο. Δεν είναι απλά μια κοπέλα που βλέπεις και λες. Α. Μια γνώμη για τσάι με λεμόνι την εκπομπή, πώς την είδες εδώ, πώς τη βλέπεις? Μ' άρεσε πάρα πολύ. Ήταν, θεωρώ, πάρα πολύ κοινοτόμα. Γιατί κάλεσε και παιδιά που δεν θα καλούσαν άλλοι ή που θεωρούσαν πιο ας πούμε μεγάλη creators του YouTube υποτιμητικά. Ένα επόμενο καλεσμένο να φέρουμε εδώ στο τσάι με λεμόνι. Θα ήθελα να φέρεις τον Καμπούντο.